Από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Καταχειροκροτήθηκαν οι μαθητές των υπηαγωγείων, των δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων του Ναυπλίου, καθώς και των τμήματων των ενόπλων δυνάμεων που παρέλασαν σήμερα το πρωί μπροστά από το ηρώα των Πεσόντων, από τους επίσημους και το πλήθος του κόσμου που συγκεντρώθηκε για να τιμήσει τις εορταστικές εκδηλώσεις της μεγάλης επετείου της Εθνικής Παλιγενεσίας της 25ης Μαρτίου. Ιδιαίτερα χάρηκα γιατί είχα η αλήθεια χρόνια να δω παρελάσεις. Ιδιαίτερα χάρηκα και έχω να πω στα νέα παιδιά το λόγο του Παλαμά. Ένα λόγο έχω να πω, δεν έχω καλό κανένα. Με θύστα από το αθάνατο κρασί του 21. Στιγμές εθνικής υπερηφάνειας και ανάτασης. Τιμάμε σήμερα τη μεγάλη διπλή γιορτή της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την Παλιγενεσία. Τα διδάγματα της ιστορίας, της λαμπρής, της πλούσιας ελληνικής ιστορίας που έχουν λαμπρές σελίδες δόξης αλλά έχουν και κάποιες μαύρες σελίδες πρέπει να είναι ο γνώμονας που να καθορίζει την πορεία μας σε όλη τη διαδρομή, τη δράση μας είτε είναι συλλογική είτε είναι ατομική. Αυτή λοιπόν η πορεία και αυτά τα διδάγματα ιδιαίτερα σε αυτή την συγκυρία είναι πάντα επίκαιρα. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα όπου τιμούμε και μνημονεύουμε τους αγώνες του λαού μας για ανεξαρτησία και ελευθερία. Με αφορμή αυτό θα ήθελα να πω ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που παρουσιάζεται σήμερα από την κυβέρνηση, ότι ουσιαστικά δηλαδή, ο αγώνας για ανεξαρτησία έχει να κάνει με το ναι σε όλα και μια πλήρη υποτέλεια και υποταγή στις νέες ιερές συμμαχίες. Αυτό είναι ο σύγχρονος ραγιαδισμός και δεν έχει σχέση με τα νοήματα της σημερινής ημέρας. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι η ελευθερία και η ανεξαρτησία δεν κοστολογούνται στα 500 ευρώ, ούτε επίσης έχουν να κάνουν ένα λαό ο οποίος διαλύεται και μια χώρα που διαλύεται. Αντίθετα, σημαίνουν αγώνα για αξιοπρέπεια σε όλους, για πραγματική δημοκρατία, για λαϊκή κυριαρχία και για προοπτική στην πατρίδα μας. Η μέρα μνήμης η σημερινή πρέπει να θυμούμαστε γιατί πρέπει οπωσδήποτε να βγάζουμε τα διδάγματα. Οι Έλληνες ενωμένοι θριάμβους μπόρεσαν μέσα στον χρόνο και αυτό πρέπει να δούμε. Απ' την άλλη και η μέρα αισιοδοξίας. Τη χρειαζόμαστε την αισιοδοξία
Δεν χρειαζόμαστε άλλη μιζέρια, πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι μας μπροστά. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Η Επανάσταση του 21 δείχνει ότι όταν υπάρχουν ιδανικά όπως είναι η ελευθερία, η αυτοτέλεια, η δικαιοσύνη, ένας μικρός λαός κόντρα σε όλες, αν θέλετε, τις ισορροπίες μπορεί να τα καταφέρει. Είναι παράδειγμα λοιπόν και για σήμερα ότι αυτός ο λαός, το ζυγό, δεν τον αντέχει και όταν υπάρχουν, επαναλαμβάνω, αξίες όπως είναι η δικαιοσύνη και η δημοκρατία και κυρίως η ελευθερία, τότε γίνεται μια γροθιά και τα καταφέρνει. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους και το μήνυμα της Επανάστασης πρέπει να φωλιάζει πάντα μέσα στις καρδιές των Ελλήνων. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, δυσήμαντη για τον ελληνικό λαό. Έχει τον θρησκευτικό χαρακτήρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, αλλά έχει και το σημαντικό γεγονός της Επανάστασης των Ελλήνων κατά της Τουρκοκρατίας. Είναι σημαντική ημέρα σήμερα, γιατί όλοι πρέπει να συλλογιζόμαστε και ο έθνος μας, και μόνο ότι με την ενότητα το έθνος μας μπορεί να μεγαλουργεί. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι για τη σωτηρία της πατρίδας σήμερα στις πιο δύσκολες στιγμές που περνάει. Λυπή εορτή, εθνική και χριστιανική. Συγχαρητήρια σε όσους παρέλασαν στα τμήματα των σχολείων και του στρατού. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και εορτάζουσες. Η παρέλαση σημερινή ήταν ο μοναδικός φόρος τιμής που μπορούμε να αποκτήσουμε σε όλους αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για να ζούμε και να πλέον σήμερα εμείς ελεύθεροι. Χρόνια πολλά. Μια σημαντική μέρα σήμερα για τη χριστιανοσύνη και για τον ελληνισμό. Τιμούμε αυτούς που αγωνίστηκαν το 1821 για την απελευθέρωση της πατρίδας μας. Μέσα σε αυτή την κοινωνία που ζούμε τώρα όλοι, βλέπετε ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά. Πρέπει ένας νέος αγώνας να ξεκινήσει και ειδικά γιατί η Επανάσταση ξεκίνησε στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Η Επανάσταση λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε έναν νέο αγώνα για να δώσουμε ελπίδα και αισιοδοξία στον κόσμο. Με επίσημη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Ναυπλίου και εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας, ξεκίνησαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη διπλή εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της επετείου της Εθνικής Παλιγενεσίας της Ελλάδας, ενώ ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο του Ιερώου της πόλης και καταθέσεις στεφάνων από τις στρατιωτικές και πολιτικές αρχές του τόπου. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός. Σήμερα τιμούμε την έκθεση της Επανάστασης του 1821, που αποτελεί το μεγαλύτερο ιστορικό γεγονός της νεότερης ιστορίας μας, αφού με αυτή το έθνο μας κατόρθωσε να αποκτήσει κρατική υπόσταση. Μαζί με την εθνική μας επέτειο, γιορτάστηκε και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, που συμβολικά ταυτίστηκε με την επανάσταση του λαού για να υποδηλώσει το ευαγγέλιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Εξομοιώνεται η λύτρωση του έθνους της καρδιάς. Η Επανάσταση του 1821 δεν ήταν η πρώτη που έκανε οι Έλληνες για να ελευθερωθούν από τον τουρκικό φόβο. Στη διάρκεια των 4 αιώνων της μικρής καρδιάς είχαν πολιτική πολλές άλλες. Αυτή όμως πέφτει γιατί ήταν η πιο καθολική, η πιο μανωμένη. Ο λαός κάθε μέρα λύγνευε και ενθώσεται όπως υποστηρίζει μεταφορικά ο Πολωνός, κατόρθωσε τελικά να επιβιώσει και να διατηρήσει τη συνοχή του, χάρη στα προνόμια και την συγκυρία του ίδιου. Η κοινωνική και τουρκική δομή των κατακτητών άφησε στην πόλη βασικές παραγωγικές δραστηριότητες της χώρας, κάνοντάς τους απαραίτητους για τη δημιουργία της τουρκικής αυτοκρατορίας. Έτσι, η ανάπτυξη της αυτοκρατορίας, του εμπορίου και της ερευνίας δημιούργησε μια οικονομικά ισχυρή τάση στο εσωτερικό και τις αριστείες του εσωτερικού. Εκεί το 18ο αιώνα, οι Έλληνες, εμπνεώμενοι από τις ιδέες και το όρο του εσωτερικού διαχωρισμού, δημιούργησαν τον ελληνικό διαχωρισμό, τον επιδίδευση σχολείο, επαιδείο για να φωτίσει συστηματικά τον λαό, να τονώσει την ιδιοκτησή του και να τον συνδέσει με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και την ευρωπαϊκή σχέση. Έτσι, θα δυνάμωσε την αγωνιστική του διάθεση και θα προετοίμαζε την αυτοστέρωσή του. Η επίσημη θυσία στα χρόνια των Ρωσικών πολέμων και της Γαλλικής Επανάστασης, εξαιτίας των πιέσεων της κρίσης και από το αντίθεση των γαλλικών διαχωρισμών, καταδίκαζε κάθε αυτοκρατορική ενέργεια.
από τη γνώση του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από τη γνώση που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη καιρό και ελευθεριά. Και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο και ελευθεριά. Και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο και ελευθεριά. Δοξολογία, εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας και καταθέσεις στεφάνων πραγματοποιήθηκαν το πρωί στο Μνημείο των Φιλελλήνων στον Ιερό Ναό του Τιμίου Προδρόμου στο Άργος με την ευκαιρία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Επαιδείου της 25ης Μαρτίου. Με το γνωστό διπλό της χαρακτήρα ανέτειλε και πάλι φέτος η εορτή, η μεγάλη εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και επέτειος της εθνικής μας παλιγκαιρισίας που μας καλεί να αναγνωριστούμε τόσο το θρησκευτικό όσο και το εθνικό χαρακτήρα της σημερινής πανηγύρισης. Σήμερα δεν γιορτάζουμε μόνο τον Ευαγγελισμό της Παρθένου Μαρίας, εορτάζουμε και τον Ευαγγελισμό του έθνους μας. Δεν τιμούμε μόνο την εορτή της ελευθερίας του ανθρωπίνου γένους από την αμαρτία και τη φθορά. Τιμούμε και την εορτή της ελευθερίας του γένους των Ρωμιών από την τυραννία και τη συμφορά. Είναι η επέτειος της επανάστασης των προγόνων μας που ξεκίνησε επίσημα κατά την εορτή του Ευαγγελισμού του 1821, όταν μια δράκα αγωνιστών ηρώων Ελλήνων έλαβε την απόφαση να πολεμήσει και να αγωνιστεί για να εκδιώξει τον κατακτητή και για να επανακτήσει και πάλι την υποθητή ελευθερία. Αδυνατή η λογική να εξηγήσει και ο νους να κατανοήσει και συμπερασματικά να ερμηνεύσει τα αίτια που έστεψαν με επιτυχία τον αγώνα των προγόνων μας του 1821. 400 ολόκληρα χρόνια φρικτής σκλαβιάς. Πώς μπόρεσαν αλήθεια μια χούφτα άνθρωποι, φτωχοί, ρακέντητοι, αδύναμοι και ανοργάνωτοι, χωρίς τη βοήθεια και τη συμπαράσταση των ισχυρών δυνάμεων της εποχής τους, να αποτινάξουν το τυραννικό ζυγό μιας πανίσχυρης αυτοκρατορίας. Πώς κατάφεραν να αλλάξουν και τις καταστάσεις της εποχής τους από το Οθωμανικό ζυγό. Τι ήταν αυτό που ανέδειξε τους αξιολείπητους ραγιάδες σε ήρωες. Ποια δύναμη φούσκωσε στα στήθη τους. Πτέρωνε την ψυχή τους και χαλίδωνε το σώμα τους για να ρίχνονται με ορμή στις μάχες αψηφώντας το θάνατο. Είπαν, και δεν έχουν άδικο, ότι το μυστικό του θριάμβου τους ήταν ο ασύγραστος εσωτερικός πόθος για ελευθερία. Γιατί ζωή υποδουλωμένη δεν είναι ζωή, θάνατος είναι. Γι' αυτό και το σύνθημά τους ήταν ελευθερία ή θάνατος. Καταχειροκροτήθηκαν από το πλήθος των παρευρισκομένων οι μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και οι εκπρόσωποι των φορέων και των συλλόγων του Άργους που παρήλασαν σήμερα το πρωί με την ευκαιρία της Εθνικής Επαιδείου της 25ης Μαρτίου, ενώ την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης. Thank you.
τα νιάτα της πόλης του Άργους, τη νέα γενιά, τη γενιά που μας γεμίζει αισιοδοξία, ελπίδα, χαμόγελο και ομορφιά. Ταυτόχρονα όμως ο φετινός εορτασμός της Εθνικής Παλιγενεσίας συμπίπτει με μια νέα σελίδα στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου. Εδώ και 6 χρόνια το μόνο για το οποίο συζητούμε είναι περιορισμοί, λιτότητα και περικοπές. Για πρώτη φορά φέτος μπορούμε να συζητήσουμε για το πώς θα μοιράσουμε κοινωνικό πλεόνασμα. Ένα κοινωνικό πλεόνασμα που πρέπει να πάει και θα πάει σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, στους ανασφάλιστους, τους συνταξιούχους, τους άστεγους. Εύχομαι και είμαι βέβαιος γι' αυτό ότι το 2014 θα είναι η χρονιά που οι Έλληνες θα ξαναχαμογελάσουν. Οι Έλληνες πολίτες βλέπουν ότι οι θυσίες τους πια πιάνουν τόπο. Σε αυτή την πορεία πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις, γιατί πατριωτικό είναι το ειλικρινές και το αληθινό. Πατριωτικά σημαίνει ενωμένα όλοι μαζί για μια νέα σελίδα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Η μέρα της Εθνικής Παλιγενεσίας ξυπνάει μνήμες και αφυπνίζει ψυχές. Γι' αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα σημαντική για το λαό μας. Πιστεύω ότι σήμερα που η χώρα μας δείχνει να ανακάμπτει από μια πολύ δύσκολη περίοδο την οποία περνά και οι Έλληνες όλοι μαζί προσπαθούμε για το καλύτερο, οι μέρες αυτές μας δείχνουν ότι την ιστορική συνέχεια του τόπου μας, διότι στα χρόνια του 1821, όπως γνωρίζετε, οι Έλληνες ενωμένοι κατάφεραν και έδειξαν τον ζυγό. Χρόνια πολλά σε όλους. Η πατρίδα μας σήμερα, αλλά και ο ελληνισμός όπου βρίσκεται σε χώρες άλλες εκτός της Ελλάδος, γιορτάζει την Εθνική Παλιγενεσία. Γιορτάζει την 25η Μαρτίου, όπου ανήμερα του Ευαγγελισμού, οι Έλληνες ύψωσαν το λάβαρο της Επανάστασης απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι Έλληνες προσπάθησαν μετά από πολλά χρόνια να ξαναφτιάξουν κράτος και το πέτυχαν γιατί είχαν πείσμα και γιατί είχαν και πίστη. Άρα λοιπόν με αυτά τα δύο συστατικά μπορούμε να δομήσουμε και εμείς σήμερα στις μέρες μας ό,τι καλύτερο χρειάζεται αυτός ο τόπος για να βγει από το τέλμα και από την γενικότερη, αν θέλετε, παγκόσμια ανυποληψία που βρίσκεται. Θα ήθελα να πω όμως αυτή τη στιγμή και κάτι άλλο. Θα πω ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς. Μιλάω πάντα για τους νέους και τις νέες, τα παιδιά της πόλης μας, που με την ωραία τους κορμοστασιά, με την ωραία τους παρέλαση, τίμησαν εκείνους οι οποίοι αγωνίστηκαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Πραγματικά λοιπόν αυτές οι ώρες και αυτές οι μέρες δεν έχουν καμία σχέση ούτε με κόμματα ούτε με παρατάξεις. Αυτές είναι της πατρίδας, είναι για την Ελλάδα, είναι για το έθνος μας, είναι για το κράτος μας. Και βεβαίως μέμφωμαι και ψέγω εκείνους οι οποίοι, παρόλο ότι είναι μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που θα έπρεπε ως εθνικοί αντιπρόσωποι να βρίσκονται στις παρελάσεις, δεν εμφανίζονται ούτε στις παρελάσεις αλλά ούτε και στις δοξολογίες. Για όλους εκείνους λοιπόν, και ως δήμαρχος οφείλω να πω αυτά τα πράγματα, διότι οι δήμαρχοι διοργανώνουν αυτές τις τελετές, τους καλώ επανειλημμένως και δεν εμφανίζονται. Δεν είναι βέβαια η ώρα να μιλήσω και δεν θα μιλήσω προσωπικά. Καταλαβαίνετε εσείς όμως που με ακούτε τώρα, ποιους δεν βρίσκεται και δεν βλέπετε στις εξέδρες των επισήμων, όπου εμείς με τη σειρά μας τιμούμε αυτούς που παρελάβουν και όλοι μαζί τιμούμε εκείνους που πέθαναν για την πατρίδα. Άρα λοιπόν εκείνοι οι άνθρωποι που δείχνουν αυτή την ασέβεια απέναντι στους ήρωες αυτού του έθνους θα πρέπει να καταλάβουν και να διαχωρίσουν μερικά πράγματα. Είτε θα είναι μέλη του Εθνικού Κοινοβουλίου ή θα είναι μέλη και θα σέβονται την πατρίδα. Η σημερινή διπλή γιορτή είναι πάρα πολύ σημαντική και για την Ορθοδοξία και για το έθνος. Το έθνος ενωμένο και δυνατό μέσα από αντίξιες συνθήκες κατόρθωσε να ελευθερωθεί. Τα μηνύματα αυτά πρέπει να τα λάβει υπόψη της η σημερινή κυβέρνηση και με κατεύθυνση την παραγωγή και την ανάπτυξη και όχι τη λιτότητα να προχωρήσει μπροστά ώστε να βγει σύντομα η χώρα από το μνημόνιο και να πορευθούμε προς την κατεύθυνση της ευημερίας και της σωστής διακυβέρνησης της χώρας. Χρόνια πολλά σε όλους. Η Ανάσταση του 1821 αποτελεί έναν ύμνο στην αποφασιστικότητα και στη θέληση κυρίως των πολιτών και όχι των πολιτικών να απαλλαγούν από μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση, να βρουν την ελευθερία τους. Έτσι και σήμερα αυτό που νομίζω ότι προέχει είναι οι ίδιοι πολίτες να πάρουν την τύχη στα χέρια τους για να βγούμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση που περνάμε σαν χώρα. Και κυρίως οι νέοι άνθρωποι θα πρέπει να πιστέψουν στις δυνατότητες και στις ικανότητές τους. Τιμή και δόξα στους ήρωες και τους αγωνιστές του 21 και σε όσους διαχρονικά έπεσαν για την ανεξαρτησία της πατρίδας. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις και σε χώρες Λατινικής Αμερικής όπως Αργεντινή, Βενεζουέλα,
αλλά και χώρες γειτονικές, Λιβύη, Αίγυπτο, Συρία και πρόσφατα στην Ουκρανία, διαπιστώνουμε πόσο σημαντικό είναι για μια χώρα η δημοκρατία και η εθνική ανεξαρτησία. Αυτό ας το καταλάβουμε όλοι και ειδικότερα η νεολαία, ότι ο αγώνας για δημοκρατία και εθνική ανεξαρτησία είναι διαρχής. Χρόνια πολλά για τη σημερινή ημέρα, τόσο για την εθνική όσο και για την θρησκευτική εορτή. Υγεία σε όλο τον κόσμο και αντοχή και κουράδιο για όλα όσα βιώνουμε. Η σημερινή ημέρα, η επέτειο της 25 Μαρτίου, δεν είναι μια απλή και τυπική επέτειο. Είναι μια επέτειο ορόσημη για το έθνος και την πατρίδα μας. Είναι μια επέτειο που τιμούμε όλους αυτούς που έδωσαν την ψυχή τους, τη ζωή τους, το αίμα τους, ώστε εμείς σήμερα να μπορούμε να ζούμε και να αναπνέουμε ελεύθεροι, να εκφραζόμαστε ελεύθεροι. Και θα πρέπει όλους αυτούς να τους τιμούμε στο μέγιστο βαθμό. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, να έχει όλος ο κόσμος υγεία, δύναμη, περισσότερη πίστη μέσα του και μεγαλύτερη αισιοδοξία για το μέλλον και το κεφάλι πάντα ψηλά και μπροστά. Χρόνια πολλά σε όλους. Κατάθεση Στεφάνου έγινε το πρωί από τον Δήμαρχο Άργους Μυκηνών Δημήτρη Καμπόσο στο προσφάτως ανεγερθέν μνημείο στη μνήμη του στρατηγού Δημήτρη Τσόκρη, αποδίδοντας τον φόρο τιμής για την προσφορά του, ενώ ο πρόεδρος της ΚΕΔΑΜ Νίκος Γκαβούνος αναφέρθηκε και αποκατάσταση της απρέπειας στο όνομα του στρατηγού. Εις την μακαρία ζωή πιπάρασι φιλάνθρωπε, εις την καταπαυσή σου Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και την ψυχή του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδει, και θα σωθήν αυτήσα στο πεπαιδημένο αυτός, και την ψυχή του δούλου σου σώτερα λάπαυσο. Κατάθεση Στεφάνου από τον Δήμαρχο της πόλεως. Απόδοση τιμής των ανθρώπων οι οποίοι έδωσαν και τη ζωή τους και αγωνίστηκαν για τη σημερινή μας ελευθερία ήταν μια υποχρέωση του Δήμου Άργους Μυκηνών, μια υποχρέωση της πόλης του Άργους απέναντι στον στρατηγό Δημήτριο Τσόκρη. Έτσι λοιπόν επιτελέσαμε μνημόσυνη δέηση στο μνήμα του. Ένα μνήμα το οποίο δεν υπήρχε, φτιάχτηκε τις τελευταίες ημέρες σαν απόδοση φόρου τιμής, αλλά και μια, την αποκατάσταση μιας απρέπειας η οποία υπήρχε αφού ο χώρος ήταν τσιμεντωμένος και υπήρχε μόνο εμφανώς ο σταυρός. Έτσι λοιπόν κατασκευάσαμε το μνήμα του Τσόκρη, μιας και πολλής λόγος γινόταν για το σπίτι. Πρώτα απ' όλα έπρεπε τόσα χρόνια να έχει αποκατασταθεί αυτή η απρέπεια, όπως και έγινε τώρα λοιπόν με επί της δικής μας Δημοτικής Αρχής, και μετά να ανοίξει η κουβέντα και για το σπίτι. Έτσι λοιπόν πλέον απέναντι στην ιστορία έχουμε αποκαταστήσει και τα δύο θέματα, τόσο του μνήματος όσο και της αγοράς του σπιτιού της οικίας Τσόκρη λοιπόν μέσω του Πράσινου Ταμείου. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί επί ημερών μας θα πραγματοποιηθούν αυτά τα δύο πράγματα. Παρουσία των στρατιωτικών και πολιτικών αρχών του τόπου και πλήθους πιστών που κατέκλυσε τον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας Ναυπλίου, πραγματοποιήθηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός τη Δευτέρα το βράδυ, χωροστατούντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αργολίδας κυρίου Νεκταρίου, ενώ ακολούθησε η περιφορά της εικόνας της Παναγίας, στην οποία οι πιστοί εναποθέτουν τις ελπίδες τους και προσεύχονται επιζητώντες για την προστασία της.
σε όλους. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου είναι μια σπουδαία γιορτή της χριστιανοσύνης και ειδικά εδώ στην Ευαγγελίστρια του Ναυπλίου αποκτά ένα ιδιαίτερο νόημα, γιατί στην πραγματικότητα υλοποιείται το βαθύ νόημα του χριστιανισμού, που είναι η αλληλεγγύη και η αγάπη για τον συνάνθρωπο. Το συσίτιο, η ματιωθή και όλες αυτές τις πρωτοβουλίες στήριξης των συνανθρώπων μας που γίνονται εδώ στην Ευαγγελίστρια αλλά και σε άλλες ενορίες της περιοχής μας δίνουν δύναμη και αισιοδοξία σε όλους μας ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε και θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που περνάει η χώρα μας. Η χρονιά αυτή θα είναι μια χρονιά αισιοδοξίας και χαμόγελο. Για άλλη μια φορά να ευχηθώ μέσα από την ψυχή μου χρόνια πολλά σε όλους και όλες που γιορτάζουν. Γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου με τη δέουσα αναπρότητα, με τη δέουσα ευλάβεια, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της πίστης μας. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους με υγεία. Είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Είμαστε εδώ στον ιστορικό ναό της Ευαγγελιστρίας, ένα ναό με τον οποίο είμαστε και συναισθηματικά δεμένοι εμείς εδώ. Εύχομαι και πάλι χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους, σε όλη την πόλη μας και ιδιαίτερα στην περιοχή της Πρόνοιας. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Να ακούς τη γη σου. Να ξέρεις ποιος σπόρος κάνει. Ποια τροφή. Ποια φροντίδα. Να είσαι μηχανικός κάποιες μέρες και γιατρός κάποιες νύχτες. Να καταλαβαίνεις την τεχνολογία με την ευκολία των παιδιών σου και τα σημάδια του καιρού με τη σοφία του πατέρα σου. Να σε βρίσκουν όρθιο τα ξημερώματα, όρθιο και οι δυσκολίες. Και πάνω απ' όλα να φτιάχνεις ό,τι καλύτερο υπάρχει. Είναι πολλά αυτά που ξέρεις, όσο για αυτά που αναρωτιέσαι. Σε ποιον πρέπει να διαθέσεις αυτό που έφτιαξες, ποια στιγμή και με ποιο αντίτιμο. Ποιοι θα είναι δίπλα σου στη δύσκολη χρονιά. Γι' αυτά υπάρχει η Τράπεζα Πειραιός και σήμερα μπορεί να εξασφαλίσει εσένα και αυτά που παράγεις με τη Συμβολιακή Τραπεζική και τη Συμβολιακή Γεωργία και Κτηνοτροφία. Τράπεζα Πειραιός. Σταθερή, γιατί κινείται. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας πλέον δεν είναι ο παλιός μπελάς. Χωρίς καθυστέρηση, με την ελάχιστη αναμονή. Προγραμματισμένα ραντεβού με γνώμονα τη δική σας και μόνο διευκόλυνση. Με υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να αποφεύγονται πρόστιμα και καθυστερήσεις. Σε έναν άνετο χώρο αναμονής με έκθεση αυτοκινήτων εποχής, καφετέρια και ίντερνετ. Με φιλική εξυπηρέτηση πάντα προς τον πελάτη. Ιδιωτικό κτεό Ταραντήλης Παναγιώτης. Επιβατικά, φορτηγά, λεωφορεία και μοτοσυκλέτες. Διεύθυνση, 3ο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κύγου στο Άργος. Ωράριο λειτουργίας, καθημερινά 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611. Πλακάκια, είδη υγιεινής, κλιματισμός, καλοριφέρ, ενεργειακά τζάκια, αδυσό για κουμής. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας. Οι καλύτερες λύσεις σε χρώματα, σχέδια και τιμές χονδρικής για όλους. Άριστη ποιότητα,
άμεση παράδοση. Μελέτη και κατασκευή του χώρου σας. Αδισόγια κουμής στη νέα Κίο. Έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές συσκευές και απορροφητήρες της εταιρείας Πυραμής. Ηλιακός θερμοσύφωνας νέας τεχνολογίας από την AST Solar Industry. Μοναδική σχεδίαση και υψηλή απόδοση. Ιδανικό σύστημα αυτονομίας θέρμανσης για πολυκατοικίες και όχι μόνο. Αυτονομία σε κάθε χώρο μέσα στο διαμέρισμα. Με τα ίδια σώματα καλοριφέρ, χωρίς σωλήνες, χωρίς μερεμέτια. Οικονομία σε σχέση με το πετρέλαιο 50%. Αδισόγια κουμής. Καλοριφέρ με ξύλα, ενεργειακά τζάκια, σόμπες ξύλων. Ζεσταίνετε το χώρο σας οικολογικά, χωρίς ρήπους, με οικονομία 50%. Άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Αδισόγια κουμής στη νέα Κίο. Τηλέφωνο 27510 51586. Και τώρα διαθέτουμε πέλετ για σόμπες και καλοριφέρ. Η γιορτή με την ευκαιρία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου διοργανώθηκε στην Καθολική Εκκλησία στο Ναύπλιο τη Δευτέρα το απόγευμα, στην οποία χωροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος των Καθολικών Ελλάδας κ. Νικόλαος μαζί με τον πατέρα Γεώργιο που είναι εφημέριος στο ναό. Κατά τη διάρκεια της εορτής μίλησα για τους 280 φιλέλληνες που έδρασαν και έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της Ελλάδας και των οποίων τα λείψανα βρίσκονται σε αυτό το ναό ο κοινωνιολόγος Γιώργος Κόντης, ενώ στη φημισμένη αψίδα που βρίσκεται στην είσοδο του ναού είναι γραμμένα τα ονόματα όλων. Μια ομιλία για τους φιλέλληνες, γιατί εδώ βρίσκεται και η αψίδα των φιλελλήνων, μια αψίδα που έγινε το 1840 και στην οποία έχουν καταγραφεί 280 ονόματα φιλελλήνων που έδωσαν τη ζωή τους για την Ελλάδα, για την ελευθερία της Ελλάδας. Και στην εκκλησία αυτή, η οποία δωρίστηκε από τον βασιλιά Άθωνα για τους καθολικούς του Ναυπλίου, σήμερα λειτουργεί ο Αρχιεπίσκοπος των Καθολικών κύριος Νικόλαος Φόσχολος, όλων των καθολικών της Ελλάδας, μαζί με τον πατέρα Γεώργιο που είναι και εφημέριος της Εκκλησίας. Ναι, με την ευκαιρία της γιορτής. Με την ευκαιρία, ναι. Ακριβώς. Ήθελαν να οργανώσουν μια γιορτή για την 25η Μαρτίου και μιας και υπάρχει και το μνημείο των φιλελλήνων εδώ, ήταν μια ευκαιρία για να γνωρίσουν και περισσότερο κόσμο και να βρεθούν εδώ. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα στο δελτίο μας. Επανέρχεται ο Ανδρέας Πουλάς στο θέμα της παύσης από τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου από τον Πέτρο Τατούλη και δηλώνει παρόν στα πολιτικά πράγματα της περιφέρειας. Η νέα δήλωση του Ανδρέα Πουλά αφορά τη θυελλώδη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Δευτέρας, στο επίκεντρο της οποίας ήταν ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Γιώργος Πουλοκέφαλος. Σίγουρα δεν ήταν η καλύτερη μέρα για το χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο αυτό που συνέβη. Έχω ζήσει το προηγούμενο διάστημα και εγώ την ίδια, να πω, απαξίωση όσο αφορά το πρόσωπό μου, όπως την ένιωσε και χθες ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κύριος Πουλοκέφαλος. Το να ζητούν να μας καρατομήσουν, όπως με καρατόμησαν μέσα σε μία νύχτα, γιατί δεν έχουν την υπομονή, γιατί κανένας μας δεν θέλει τις καρέκλες. Θα παραιτηθούμε. Αυτό είναι το σίγουρο. Δεν θα σταθούμε εμπόδιο σε κανέναν. Αλλά εμείς θα τραβήξουμε τον δρόμο μας. Ποιο δρόμο σας, κύριε Πουλάξε? Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Ο δρόμος είναι να δώσουμε ελπίδα, αισιοδοξία σε αυτούς τους πολίτες που ζουν και κατοικούν σε αυτή την περιφέρεια Πελοποννήσου, που πιστεύω ότι έχουμε να τους δώσουμε πολλά ακόμα, γιατί η ευημερία του τόπου περνάει και μέσα από την Πελοπόννησο. Είστε υποψήφιος δηλαδή? Θα το κρίνω εγώ. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από την DR τηλεόραση. Μην ξεχνάτε πως όλα τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε επίσης να τα παρακολουθείτε και από το www.drtv.gr. Περιμένουμε να μας ακολουθήσετε και στη σελίδα μας στο Facebook. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί στις 11 με την νυχτερινή σας ενημέρωση. Προς το παρόν, γεια σας.
Σούπερ μάρκετ Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ. 100% τοπική δυναμική αλυσίδα. Με τρία καταστήματα. Ηρακλέως 30, Άργος, Χαριλάου Τρικούπη 5, Ναύπλιο και 28 Οκτωβρίου και Φωτάκου 1, Τρίπολη. Από 5η 20 Μαρτίου, μόνο στο Έλα Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ, Άργος, Ναύπλιο, Τρίπολη. Ελληνικά κοτόπουλα, τα γνωστά εξαιρετικά κοτόπουλα που εμείς πάντα διαλέγουμε για εσάς. Τιμή προσφορά στο κιλό 2,28. Και ποιότητα και τιμή. Τώρα και γιαούρτια μοριά σε πύληνα. Δοκιμάστε τα, έχουν διαφορά. Από πρόβειο γάλα 240 γραμμάρια 1,15. Από αγελαδινό γάλα 240 γραμμάρια 1,05. Η άνοιξη ήρθε. Γλάστρες μοντέρνες, γλάστρες σε ποικιλία, γλάστρες σε πολύ καλές τιμές. Supermarkets Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ. Είμαστε οι καλύτεροι στην ποιότητα, στις τιμές, στις προσφορές. Η συνταγή δίνει τις κατευθύνσεις. Το μεράκι όμως και η αγάπη για δημιουργία είναι αυτά που κάνουν τη γεύση αξεπέραστη. Νανού Ντόνατς, όλα ξεκίνησαν πριν από 33 χρόνια και πλέον οι λιχουδιές μας έχουν γίνει συνήθεια. Κάθε μέρα ολόφρεσκα ντόνατς σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και πυροσκή πλούσια σε αυθεντικά ελληνικά υλικά και βέβαια σύμφωνα με όλες τις αρχές του ΧΑΣΠ. Με βασική αρχή, ό,τι βάλεις θα βγάλεις, δημιουργούμε προϊόντα πρώτης ποιότητας και μοναδικής γεύσης. Νανού Ντόνατς. 2,5 ώρες μοναδικής απόλαυσης από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Νανού Ντόνατς. Όλα μας τα προϊόντα διατίθενται και για χονδρική πώληση. Άργους 19, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22008. Από το 1979, κοντά σας. Για αύριο στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα δυτικά. Η άνεμη θα πνιούν νότιοι, νοτιοδυτική μέτρη έως ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 6 έως 19 βαθμούς, στα δυτικά από 7 έως 20, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 4 έως 20 και στα νησιά από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο αποβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνιούν νότιοι, νοτιοδυτικοί μέτρη έως ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε τώρα τις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου.